Θλίψη και αγανάκτηση προκαλεί πλέον η κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο και ιδιαίτερα στην παθολογική κλινική. Υπάρχουν άριστοι επιστήμονες και νοσηλευτικό προσωπικό που δουλεύει πέρα από τα όρια και κάτω από τριτοκοσμικές συνθήκες παροχής υπηρεσιών υγείας. Στις έγγραφες αναφορές του Διευθυντού της Πρώτης Παθολογικής Κλινικής, κ. Μιχαήλ Μποκή, και του Διευθυντού Αναπληρωτή της Β' Παθολογικής Κλινικής, κ. Σποτινή Αγγελέλη, τα αρμόδια όργανα, Συμβούλιο Διοίκησης, Επιτροπή Λοιμόξεων, Τομεάρχες, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, κοφεύγουν και καταφεύγουν σε ευχολόγια. Αναφορές που έχουν σαν αντικείμενο την ανησυχία τους για τις συνθήκες νοσηλείας των ασθενών στην παθολογική κλινική εντός και εκτός αυτής. Αναφέρουν ενδεικτικά, όπως φαίνεται από επισυναπτώμενα ενημερωτικά σημειώματά μας, πέρα του μεγάλου αριθμού ασθενών, 56 κατά μέσον όρο την ημέρα, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η δύναμη της κλινικής, η προβλεπόμενη, ανέρχεται σε 32 ασθενείς, δηλαδή σε 32 κρεβάτια. Από τους 56 αυτούς, 10 ευρίσκονται στο διάδρομο σε Ράντσα, κατάσταση που πλέον έχει επιβληθεί σε μόνιμη βάση, και 14 ασθενείς σε όλο το υπόλοιπο νοσοκομείο και μάλιστα σε 5 διαφορετικά τμήματα όλων των ορόφων, σε μεικτούς θαλάμους, άνδρες και γυναίκες μαζί. Μια εικόνα επιεικώς απαράδεκτη. Έχει γίνει μόνιμη εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως συνεχώς σας εκθέτουμε, με φανερές και σοβαρές συνέπειες για τους ίδιους τους ασθενείς που συνοστίζονται με τους οικείους τους. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται συνθήκες επικίνδυνες, τέτοιες που κάνουν το νοσοκομείο μας ανέτοιμο να διαχειριστεί την επελθούσα πανδημία. Τέλος, με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, καθίσταται αδύνατη η ορθή και αξιοπρεπής για όλους τους ασθενείς, προσωπικό, επισκέπτες, παροχής, ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας. Επίσης, εδώ υπάρχει και η αναφορά του κυρίου Ζαχαριά, υπεύθυνου του πνευμονολογικού τμήματος, που διαπιστώνει τη σημαντική στέρηση του νοσοκομείου μας σε απαραίτητους χώρους υποδομών και μέτρων για την παραλαβή περιστατικών γρίπης. Αναφορές προφητικά γραμμένες, καθώς η πανδημία της γρίπης δεν είναι εκτός των πυλών, αλλά εντός αυτής. Και η αδυναμία διαχείρισης της νέα κατάστασης είναι αποσπασματική, σπασμωδική και σε τελική ανάλυση επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Η νοσηλεία ασθενών με νέα γρίπη σε κοινούς θαλάμους, χωρίς να λαμβάνονται τα στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης από τους οικείους τους, που ανεξέλεκτα μπαίνουν και βγαίνουν χωρίς στολή, μάσχα, ποδινάρια, γάντια και κάνουν βόλτα στους διαδρόμους και στις κλινικές, διασπείρουν την νόσο και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και των άλλων ασθενών. Από όλα αυτά καθίσταται εμφανές ότι η πρόταση της Επιτροπής Λοιμόξεων του Νοσοκομείου, ο πρώτος θάλαμος της καρδιολογικής και χειρουργικής κλινικής, να γίνουν θάλαμοι νοσηλείας για τους πάσχοντες από τη νέα γρίπη, είναι ατυχής, διότι δεν έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα προστασίας και απομόνωσης των ασθενών αυτών. Η λύση είναι η άμεση χρήση της νέας πτέρυγας της χειρουργικής κλινικής ή το θαλάμου του στρατιωτικού νοσοκομείου αποκλειστικά και μόνο για τους ασθενείς με νέα γρίπη. Συνεπώς, όλες οι δυνάμεις μας θα πρέπει να στραφούν στην άμεση αποπεράτωση των συγκεκριμένων έργων και η χρήση τους όσο διαρκεί η επιδημία. Πανδημία. Όσον αφορά τη στελέχωση της κλινικής, 10 νοσηλευτές ή νοσηλεύτριες αρκούν, έστω και αν αυτό σημαίνει την αποδυνάμωση άλλων κλινικών. Είναι σαφές ότι αυτή την περίοδο η παθολογική κλινική πρέπει να ενισχυθεί, γιατί αυτοί μαζί με τους πνευμονιολόγους σηκώνουν όλο το βάρος της πανδημίας. Έχουμε ασθενείς που νοσηλεύονται με τη νέα γρίπη. Την προηγούμενη εβδομάδα νοσηλεύτηκαν 4 ασθενείς, ενώ υπήρξαν 10 κρούσματα γρίπης επιβεβαιωμένα, τα οποία νοσηλεύονται στο σπίτι τους λόγω η ποιότητας των συμπτωμάτων. Για να επανέλθω στην ερώτησή σας, οι άρρωστοι αυτοί, ναι, νοσηλεύονται όχι σε ειδικά διαμορφωμένους θαλάμους, αλλά μέσα σε κοινούς θαλάμους. Ούτε σε απομόνωση. Ούτε σε κοινούς θαλάμους. Απομόνωση θα λέγαμε ότι υπάρχει όταν δεν μπαινοβγαίνουν οι συγγενείς των ασθενών μέσα και έξω. Συνεπώς, δεν υπάρχει ουσιαστική απομόνωση. Πόσες μέρες είναι αυτά τα περιστατικά που έχει στο νοσοκομείο, και πόσο, τι σοβαρότητα έχουν, να μας πείτε. Η σοβαρότητά τους
είναι τέτοια που να δικαιολογεί την νοσηλεία του στο θάλαμο. Αν ήταν πολύ σοβαρά περιστατικά και είχαν οξύ αναπνευστικό πρόβλημα, θα νοσηλευόντουσαν σε μονάδα. Στη μονάδα μας δεν έχει νοσηλευτεί μέχρι τώρα κανένα περιστατικό που να πάσχει από τον ιό της γρήπης. Πόσες μέρες θα είναι αυτή η δράση? Οι προβλεπόμενες μέρες που είναι, συνήθως τους κρατάμε 3 με 4 μέρες. Άρα έχουν φύγει αυτοί οι δράση? Όχι, δεν έχουν φύγει. Ήδη εξακολουθούν και νοσηλεύουν 3. Κάποια από αυτούς έχουν είναι κάποια χρόνια νοσήματα? Κανείς από αυτούς που νοσηλεύτηκε δεν είχε χρόνιο νόσημα. Από ό,τι δύναμε να γνωρίζω. Μονάδα εντατικής θεραπείας. Όχι, δεν λειτουργεί πλήρης. Γιατί λειτουργούν 3 κρεβάτια τα οποία είναι δοσμένα στην καρδιολογική κλινική και 3 κρεβάτια τα οποία λειτουργούν για τις ανάγκες των άλλων τμήματων. Θα μπορούσαν να προσθεθούν άλλα 2, αλλά εδώ υπάρχει πρόβλημα και ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ο χώρος για να μπουν άλλα 2 κρεβάτια υπάρχει. Δεν υπάρχουν όμως γιατροί, δεν υπάρχουν όμως νοσηλευτικό προσωπικό. Υπάρχει κεντρική διαχείριση, αλλά πάντως πάντα είναι πιθανό να υπάρχει ένα ελεύθερο κρεβάτι, κυρίως από τα κρεβάτια της καρδιολογικής κλινικής. Τα κρατάνε, το κρατάνε. Εάν και εφόσον υπάρχει ανάγκη, δεν κρατιέται. Αν υπάρχει ένας ασθενής με έμφραγμα και θέλει νοσηλεία στη μονάδα, δεν κρατιέται. Θα μπορούσαν όμως να έχει ληφθεί πρόνοια εδώ και καιρό, να λειτουργήσουν τα 2 συν κρεβάτια που είναι σε ειδικό χώρο, αλλά δεν υπάρχει το προσωπικό για να τους παρακολουθήσει. Ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει μια πανδημία και ο μόνος τρόπος για να τη σταματήσει την πανδημία είναι αφενός μεν να απομονώσει τον ασθενή, από αυτό το στάδιο έχουμε ξεφύγει, και ο άλλος τρόπος είναι να κάνεις εμβόλια. Να εμβολιάσεις. Σίγουρα λοιπόν από το ελληνικό κράτος και από την προηγούμενη κυβέρνηση έχουν παραγγελθεί εμβόλια. Έχουν παραγγελθεί εμβόλια σε 3 εταιρείες. Στην Οβάρτη, στην Κλάξο και στην Baxter. Ήδη έχουν παραληφθεί από την ελληνική κυβέρνηση τα εμβόλια της Νοβάρτης και της Γκλάξο και με αυτά ξεκινούν. Προβλέπεται και από ό,τι διάβασα στις εφημερίδες ότι από Δεκέμβριο θα υπάρξουν άλλα 2 εκατομμύρια εμβόλια της Baxter. Υπάρχουν βασικά 2 κατηγορίες, ας το πούμε έτσι χοντρικά. Μια κατηγορία που είναι καθαρή, και όταν λέω περιέχει καθαρά μόνο αντιγόνα για τον νέο ιό της γρήπης και χρησιμοποιείται κυρίως στην Αμερική και σε διάφορες και σε 2 ή 3 άλλες χώρες της Ευρώπης, και εμβόλιο το οποίο έχουν προσθέσει μέσα άνοσο ενισχυτικό. Δηλαδή ένα έκδοχο το οποίο διεγείρει το ανοσοποιητικό μας σύστημα να παράγει αντισώματα. Το σκουαλένιο, όπως ονομάζεται. Αυτό δεν έχει απαγορευτεί στην Αμερική? Αυτό έχει απαγορευτεί στην Αμερική, γιατί κάποια στιγμή είχε συνδεθεί με το εμβόλιο του άνθρακα που έκαναν οι Αμερικανοί στρατιώτες όταν πήγαιναν στον πόλεμο του κόλπου το 1990 και συνδέθηκε με τους βετεράνους οι οποίοι παρουσιάσαν έντονα ψυχοκινητικά προβλήματα. Βεβαίως ποτέ το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης των Αμερικανών δεν παραδέχτηκε αυτή τη συσχέτιση, γιατί θα έπρεπε να δώσουν υπέρογκες αποζημιώσεις, αλλά έκτοτε δεν γίνονται εμβόλια στην Αμερική με άνοσο ενισχυτικά έκδοχα. Το σκουαλένιο είναι μια ουσία, ένα ελαιόδες μόριο, το οποίο παραλαμβάνεται μετά από επεξεργασία του ύπατος του καρχαρία, προσλαμβάνεται και φυσιολογικά από τον άνθρωπο διαμέσου των τροφών και, των τροφών και των ξηρών καρπών. Αυτό ο οργανισμός το αναγνωρίζει και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά όταν γίνεται με ένεση ενδομυϊκά αυτό το ελαιόδες μόριο, πυροδοτεί μια ανεξέλεγκτη τούρμπο τη βρίσκεις γραμμένη στα ξένα συγγράμματα, μια τούρμπο αντίδραση παραγωγής αντισωμάτων, τα οποία δεν δύναται να αναγνωρίσουν την καλή, το καλό σκουαλένιο που προσλαμβάνεται διαμέσου του οργανισμού και το κακό που προκαλεί την αντίδραση και ενίεται μέσα με το εμβόλιο. Ποια είναι η σημασία αυτή? Ότι ευρίσκεται κυρίως στα νευρικά κύτταρα και στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα όταν προκληθεί μια τούρπο αντίδραση
παραγωγής αντισωμάτων, να έχουμε και καταστροφή του καλού.